Καταρχάς να σας καλωσορίσουμε, να πούμε Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Εδώ για όσους δεν έρχονται έτσι κατά τακτά χρονικά διαστήματα, να πω ότι είναι ένας χώρος που κάνουμε συνάξεις νεωτέρων ατόμων και γι' αυτό δημιουργήθηκε μια σχετική ανομαλία με ορισμένους. Ζητώ συγγνώμη αν δυσκολεύτηκαν, αλλά η συνάντηση η σημερινή γίνεται στο πλαίσιο αυτών των συνάξεων για νεότερα άτομα 18-35 ετών. Αυτή περίπου είναι, αυτό είναι το φάσμα των ηλικιών. Μπορείτε να παρακολουθήσετε όσοι θέλετε και όσοι έχετε τη δυνατότητα διαδικτυακής προσβάσεως. Και γι' αυτό υπάρχει το κανάλι εδώ που μας ζήτησαν από το intv.gr, όπου μπορείτε, όπου θα προβληθεί η παρούσα συνάντηση. Ο χαρακτήρας αυτής της συναντήσεως θα είναι διαλογικός. Ήδη κάναμε μια συνεννόηση. Όσοι από εσάς βρεθήκατε στη στοά του βιβλίου, εκεί είδατε ότι κυρίως υπήρχε ένας μονόλογος. Εμείς κάναμε μια συνεννόηση, θα σας κάνω εγώ μια πολύ σύντομη περιγραφή του βιογραφικού του συγκεκριμένου ανθρώπου που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη σημερινή μας συνάντηση και το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και στη συνέχεια θα υποβάλω εγώ ορισμένα ερωτήματα να μπορέσει να δημιουργηθεί ένας ζωντανός, δημιουργικός διάλογος. Ελπίζω ότι θα μας μείνει και αρκετός χρόνος όσος απαιτείτε, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να καταθέσετε ερωτήματα δικά σας. Ο Κλάους Κένεθ είναι 65 χρόνων. Πέρασε μια ζωή πολυτάραχη, με έντονα αρνητικά βιώματα, τα οποία γέννησαν από την παιδική του ηλικία εσωτερικές καταστάσεις μίσους και εκδικητικότητος που θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει και σε άτομα των συγχρόνων κοινωνιών βεβαίως, έχοντας απορριφθεί στο επίπεδο της αγάπης από την ίδια την οικογένειά του, έχοντας προδοθεί από τη μητέρα του, από τα ιδανικά της μητέρας του, που ήταν η εκκλησία και η πίστη, καθολική εκκλησία, έχοντας κακοποιηθεί με βάναυσο τρόπο για αρκετά χρόνια, 5-6 χρόνια, από κληρικό και ψυχικά και σωματικά, υποχρεώθηκε στη συνέχεια να βγει σε μια αναζήτηση αγάπης στη ζωή του, αμφισβητώντας τα πάντα. Όταν έγινε η συνάντηση που είχαμε στη στοά του βιβλίου για το τι έψαχνε τελικά, για Θεό ή για αγάπη, κατηγορηματικά απήντησε ότι αυτό που έψαχνε ήταν η αγάπη, Θεός δεν του σήμαινε τίποτα. Και άρχισε ένα κυνήγι αγάπης μέσα στη ζωή του, το οποίο είχε αρκετά περιπετριώδη μορφή και έκφραση, τον οδήγησε η αναζήτηση αυτή στις εσχατιές του κόσμου, σε ινδουιστικές εμπειρίες, σε βουδιστικές εμπειρίες. Εκεί προχώρησε, είχε την ευκαιρία της συνάντησης με την μητέρα Τερέζα της Καλκούτα, που πιστεύω ότι πιθανότεροι θα την έχετε ακουστά για το έργο το οποίο επετέλεσε στις προηγούμενες δεκαετίες, ένα πολύ οργανωμένο φιλανθρωπικό έργο στον δεινοπαθούντα λαό και στον πεινασμένο λαό της Ινδίας. Μετά πέρασε ένα διάστημα στη Νότιο Αμερική. Η εμπειρία του με τον βουδισμό, με τον ινδουισμό, με τις ανατολικές θρησκείες ήταν υπερβολικά έντονη, γι' αυτό και ο λόγος του είναι
παρεξηγήσιμα καμιά φορά βιωματικός, έζησε βαθιά τον διαλογισμό, επέστρεψε στην Ευρώπη, εκεί βρέθηκε και σε προτεσταντικά περιβάλλοντα, δεν φαίνεται ότι μπορούσε να καθίσει κάπως η ψυχή του και κατέληξε κάπως συμπτωματικά στη συνάντηση με τον πατέρα του Φρόντου, που κάποιοι θα τον έχετε ακουστά στο Έσεξ, όπου εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη του επαφή με την Ορθοδοξία. Ήταν αρκετά συγκλονιστική. Θα θέλαμε να μας πει κάτι και γι' αυτό, και έχω ορισμένα ερωτήματα περί αυτού. Καθοριστική. Το 1983, το 1986 γίνεται, ασπάζεται την Ορθοδοξία και βαφτίζεται στην Εκκλησία, και έκτοτε αρχίζει πλέον μια νέα πορεία μέσα στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έως όταν φτάνουμε στα τελευταία χρόνια, στα οποία του βγαίνει αυτή η ανάγκη για να καταθέσει τις εμπειρίες του προβληματισμού και της πορείας του από την πλήρη άγνοια, την απόρριψη, την πικρία για τον Θεό στην ανακάλυψη μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Θα μπορούσε να πει ασφαλώς και περισσότερα πράγματα ο ίδιος, και δεν θα ήθελα εγώ να κλέψω αυτόν τον χρόνο τον δικό του, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ έτσι χοντροειδές περίγραμμα της όλης περιπετειώδους αναζήτησης του Θεού. Επειδή, αυτό θέλω να το πεις, επειδή στην Ορθόδοξη και Πατερική Παράδοση η έκφραση των προσωπικών βιωμάτων με έντονο τρόπο δεν είναι συνήθις, κάτι που συμβαίνει στον Προτεσταντισμό, ενώ στην Ορθόδοξη Παράδοση κατατίθεται κυρίως η εκκλησιαστική εμπειρία και το εκκλησιαστικό βίωμα, αυτό λίγο ξενίζει. Νομίζω να βάλουμε εμείς τον καλό μας λογισμό και όχι να επιτρέψουμε τον εαυτό μας να χάσει κάτι από την αυθεντικότητα που έχει ο Λόγος του Θεού στη δική του ψυχή και τον οποίο θα μπορούσε με το δικό του τρόπο και αυθορμητισμό να καταθέσει. Θα κάνω λοιπόν τις ερωτήσεις, τις οποίες του είπα και προηγουμένως ότι θα παρακαλούσα. Ξέχασα να πω, έχει και εμπειρία ναρκωτικών για 6-7 χρόνια, φυλακές, τα έχει κάνει όλα. Και ενώ έψαχνε για αγάπη, τώρα βρίσκεται σε μια έκρηξη προσφοράς της δικής του αγάπης. Έτσι τουλάχιστον και ομολογεί και δείχνει. Οι απαντήσεις, είπαμε, να είναι περίπου όχι παραπάνω από 5 λεπτά. Εγώ έχω καμιά δεκαετία ερωτήσεις. Αυτό σημαίνει 50 λεπτά. Επειδή υπάρχει και η μετάφραση, θα είναι πιο σύντομες. Δεν φρενάρει εύκολα. Είναι υψηλών ταχυτήτων. Αλλά συνεννοηθήκαμε να κάνουμε μια προσπάθεια και αν δεν φρενάρει κανονικά, να βγάλουμε χειρόφρενο. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να βγούμε και από το πρόγραμμά μας, δεν είμαστε κλεισμένοι, πνιγμένοι σε ένα πρόγραμμα, και κάπως ο στόχος μας είναι να βρούμε λίγα ψήγματα αλήθειας του Θεού, του αληθινού Θεού, μέσα από τη δική του πολυτάραχη αλλά αυθεντική ζωή. Πρώτη μου ερώτηση. Είναι πολύ καλό στις απαντήσεις. Όταν έγινε η παρουσίαση του βιβλίου σας την περασμένη Πέμπτη στη στοά του βιβλίου, πολύ κοντά από τον τόπο που έγινε, υπάρχει μια περιοχή που ονομάζεται Εξάρχεια. Σε αυτή την περιοχή, αυτή η περιοχή αποτελεί το κέντρο δράσης των αναρχικών της Αθήνας. Τι
Την ημέρα της παρουσίασης του βιβλίου, η περιοχή είχε αποκλειστεί από εκατοντάδες οπλισμένους αστυνομικούς με κράνη και ασπίδες, προκειμένου να αναχαιτήσουν το ενδεχόμενο εξεγέρσεως αντιεξουσιαστών και αναρχικών, οι οποίοι κατ' επανάληψη πρόσφατα έχουν λαϊλατίσει, καταστρέψει, κάψει το κέντρο της Αθήνας. Και όχι μόνο. Από τις περιγραφές σας στο βιβλίο και τα όσα μας είπατε σε εκείνη την ευκαιρία, φαίνεται ότι το αναρχικό στοιχείο ήταν γεννημένο και φιλοξενούμενο βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Για χρόνια. Αυτό με οδηγεί σε δύο επιμέρους ερωτήματα. Το πρώτο. Μπορείτε σήμερα να μας περιγράψετε πώς γεννιέται, πώς εκδηλώνεται και πώς ερμηνεύεται η καταστροφική μανία ενός τέτοιου νέου ανθρώπου, πώς λειτουργεί ο μέσα του κόσμος και επιλέγει τη βία και την καταστροφή, όχι ενόχων, αλλά αδιακρίτως, ενδεχομένως και αθώων ανθρώπων, ακόμη και του εαυτού του. Είμαι σίγουρος ότι αν σήμερα, έτσι όπως περιγράψατε τον εαυτό σας, ήσασταν 20 χρονών Αθηναίος, θα είχατε κάψει και εκκλησίες από Yeah, it would be in the first row to destroy it. Oh, yeah. Όχι. Is this okay. going? I don't know. Okay. Wow, wow, wow. Όχι, αφήστε το αυτό. Αφήστε το αυτό. Αυτό είναι άλλο. Θα ήμουν στην πρώτη σειρά. You know, I didn't get love. Δεν είχα λάβει αγάπη. And without love, life doesn't make sense. Και χωρίς την αγάπη η ζωή δεν έχει νόημα. So I think one part of the human being, since the fallen nature is full of violence anyway, by nature, by fallen nature. Και νομίζω ότι ένα κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξής μας, από την πεπτογεία φύση μας, έχει μέσα του τη βία, είναι γεμάτο από βία. So when you take drugs, it's all amplified, all the things get amplified. So when this violence is in us, through injustice you can see in the world, it gets also amplified. It's like a drug. Έτσι είναι όπως όταν παίρνει κανείς ναρκωτικά. Εάν έχει μέσα του αυτή την βία και αισθάνεται αυτή την αδικία, όλα αυτά μεγενθύνονται μέσα του. It makes you totally blind to any justice because you can see there is no justice around you, or you don't see that there is justice. Κανείς γίνεται εντελώς τυφλός και δεν βλέπει αν υπάρχει δικαιοσύνη δίπλα του, γιατί δεν αισθάνεται ότι υπάρχει δικαιοσύνη γύρω του. You see corruption in the state, you see corruption in the church, you see corruption in the world, and you say, as we said, as the hippies, destroy what destroys you. Βλέπει κανείς τη διαφθορά στο κράτος, τη διαφθορά στην εκκλησία, διαφθορά παντού. Και όπως λέγαμε εμείς όταν ήμασταν τότε χίπηδες, να καταστρέψεις ό,τι σε καταστρέφει. So it's a total inner emptiness, it's no love, there's nothing in you. Υπάρχει ένα εσωτερικό κενό, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα μέσα σου. I think it's the same with pollution. When they destroy the rainforest, whatever, all over, it starts in the brain or in an empty heart. Είναι όπως και με την μόλυνση. Όταν καταστρέφουμε ένα τροπικό δάσος, όλα ξεκινάνε από το μυαλό, από το κενό στο μυαλό και στην καρδιά. So I found that by any law and order, there is no law and there is no order because there is hypocrisy on the state's side. Έτσι εγώ συνειδητοποίησα ότι ό,τι αφορά στον νόμο και στην τάξη υπάρχει μια υποκρισία από την πλευρά του κράτους. And it gets terrible when you find this same phenomena in the church. Και είναι πολύ άσχημο όταν βλέπεις τα ίδια φαινόμενα και στην εκκλησία. As you know, as I've been brought up in this Roman Catholic abuse, so I thought in the church it's the same, it's all over the same. You don't see anything else.
Και καθώς εγώ είχα κακοποιηθεί από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, πίστευα ότι και στην Εκκλησία γίνεται το ίδιο, ακριβώς η ίδια κατάσταση. So violence is a welcome, is very welcome to get the revenge. Do them what they have done to you. Έτσι λοιπόν η βία είναι πολύ χρήσιμη για να πάρει κανείς την εκδίκηση, να εκδικηθείς αυτά που σου έχουν κάνει. And I just could not imagine that there would be another answer, like love or real God. It was just out of my mind, totally out of my mind. Και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι υπάρχει κάποια άλλη απάντηση, ο Θεός ή η αγάπη. Δεν περνούσε καν από το μυαλό μου. We were all the hippies at the time. We were completely blinded. Όλοι οι hippies εκείνης εποχής ήμασταν εντελώς τυφλοί. I think if I had met a loving person with understanding for me, I could have changed, but I didn't meet such a person. Νομίζω ότι αν είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο με αγάπη και κατανόηση προς εμένα, ενδεχομένως να είχα αλλάξει, αλλά δεν γνώρισα ποτέ τέτοιον άνθρωπο. So, just a minute. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έρχομαι στο επόμενο ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι θα σας βοηθήσει. Το οποίο είναι, αν νομίζετε τελικά ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας τρόπος ή μια προσέγγιση της αγάπης που πραγματικά να βοηθήσει στη στιγμή της έξαρσης ένα νέο άνθρωπο. This is what I'm doing now, approach. I would gladly join such a movement nowadays with my new point of view of the world. That means when you live amongst these people, like I do sometimes amongst drug addicted now, you can take them by the hand and convince them, and I believe you because they know you have been there. You don't come with theories or theology, you come with real experience. I don't think that police is an answer to such a thing. By the way, when I saw these guys, they looked like ice hockey, you know, wow. Made me think of old times. I said, "Well, welcome, my old friends. Here they are again." Όταν τους είδα, λέει, θύμισαν τους αστυνομικούς με τα αυτοκίνητα, τους θύμισαν τους παίκτες του χόκκι που είχαν αυτές τις τα προστατευτικά και λέω, μου θυμίζει τα παλιά χρόνια μου. It was sort of a warm-hearted welcome. Ήταν ένα πολύ από την καρδιά ευπρόσδεκτο καλωσόρισμα. So violence creates anti-violence. It's always the same. The one is stronger, the other is stronger. I joined a movement with the Bader Meinhof gang in Germany, and they killed people, definitely. Εγώ ήμουν μέλος της συμμορίας των Bader Meinhof στη Γερμανία και αυτοί σκότωναν ανθρώπους. The real answer is, of course, when they beat you on the right, give them the left. This is what Christ did. Η απάντηση είναι ότι αν σε χτυπήσουν στο ένα μάγουλο, να γυρίσεις και το άλλο, και αυτό είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Θα ήταν λοιπόν δεκτική του λόγου μιας ζωντανής και αυθεντικής εκκλησίας τέτοιοι άνθρωποι. I think when there is love, you cannot be not touched. Love, real love, touches you always. Νομίζω ότι όταν υπάρχει πραγματική αγάπη, ειλικρινής αγάπη, δεν μπορεί να μείνει κανείς ασυγκίνητος. So it's like when the police comes with law, or the state comes with law, if the church comes with theology pure, without love, it doesn't function. But if someone has the love, they will feel it, and I felt it. Έτσι όπως το κράτος έρχεται με τον νόμο και με την τάξη, αν και η εκκλησία έρθει απλώς με θεολογία, δεν νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα, χρειάζεται να υπάρχει πραγματική αγάπη και όταν υπάρχει κανείς τι συναισθάνεται. Παίρνω το μικρόφωνο. Αντιλαμβανόμαστε. Είναι ο Ρόμπερ. Είναι κλέφτης, λέει. No love. Δεν έχει αγάπη. Αντιλαμβανόμαστε πως η ζωή σας ήταν πολύ ταλαιπωρημένη και ότι ψάξατε διεξόδους
σπινθήρες ευτυχίας και το φως της αλήθειας, γυρίζοντας όλο τον κόσμο, γνωρίζοντας πλήστα όσα ιδεολογικά ρεύματα, προκαλώντας άγνωστα και σπάνια εσωτερικά ερεθίσματα, δοκιμάζοντας, ρισκάροντας. Ερώτηση. Στην τόλμη της αναζήτησής σας, το τραυματικό παρελθόν σας πόσο λειτουργήσε ως εχθρός και πόσο ως σύμμαχος? Suffering. No, your past of suffering. Do you think that in your this quest, experience, in this quest of yours, has yes. it been an enemy or an ally? Has it helped you or has it? To what extent it has worked as an ally or as an enemy? This past of suffering you had. I think both. I think it was an ally. This is good. Νομίζω ήταν και τα δύο. Ήταν και σύμμαχος. Και εχθρός. Give my regards. Δώστε τους χαιρετισμούς μου. It wasn't a lie, because it pushed me on. You know, I was reading in the Bible, in the Apocalypse, in the Revelation, if you were hot or cold, because you are lukewarm, I will spit you out of my mouth. Πρέπει κανείς να είναι είτε ζεστός είτε κρύος, γιατί αν κάποιος είναι χλιαρός, τότε θα τον φτύσει. I've met Satanists, terrible Satanists in my life when I was a Christian, and I felt they were my brothers. Είχα γνωρίσει στην Γαλλία και τη ζωή μου όταν ήμουν χριστιανός σε απέσιους τρομερούς σατανιστές και τους αισθανόμουν σαν αδερφούς μου. Because they were very close, like the two poles touched almost each other, love and hatred. Γιατί ήταν πολύ κοντά, ήταν σαν τους δύο πόλους, του μίσους και της αγάπης που είναι πολύ κοντά. So in that sense, I pushed the limits always further on because I had nothing to lose, because I didn't have life. Και κατά αυτή την έννοια πάντα έστρωπνα τα όρια όλο και περισσότερο, γιατί δεν είχα τίποτα να χάσω, γιατί δεν είχα ζωή. So it made me meet death 25 times. Και αυτό με έκανε να συναντήσω το θάνατο 25 φορές. But as I didn't have life, so death was the issue in the end. And this extreme, of course, created the hell of suffering and loneliness. Και καθώς δεν είχα ζωή, ο θάνατος δεν ήταν κάτι σημαντικό και αυτό ήταν, εγώ προσπαθούσα συνεχώς να αντιμετωπίσω τη μοναξιά μου. So coming to that point of death, it pushed me on a new level to search in another place. Και όταν έφτανα στο θάνατο, αυτό με έστρεπε να ψάχνω σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα άλλο μέρος πλέον. So you see, there was a terrible suffering, but at the same time, I see this is it not. I meant all the negative way. This not, this not, this not, this not. Ήταν ένας απίστευτος πόνος, αλλά πάντα πήγαινα στην άρνηση. Αυτό δεν είναι. Δοκίμαζα δηλαδή την άρνηση. Αυτό δεν είναι. Το άλλο δεν είναι. So it was by the way of elimination. If we had faith, it would be much easier, but I didn't. Και έτσι πήγαινα δια της επαγωγής. Αν είχα πίστη, θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Okay. Έρχομαι τώρα σε ένα επόμενο συναφές ερώτημα. Another related question. Πόσο βαθιά είναι τα σημάδια της κακοποίησης του φυσικού, του ψυχολογικού στοιχείου ή των σκανδαλισμών, ώστε να μπορέσουμε να αντικρίσουμε τελικά το πρόσωπο του Θεού? Θα μπορούσε ένα τσαλάκωμα της ψυχής, είτε από σκάνδαλα είτε από κακοποίηση, να ξεριζώσει για πάντα κάθε ελπίδα για Θεό μέσα μας? Να το αναλύσω λίγο ακόμη. Στην περίπτωσή σας, αυτή την αλλαγή την αποδίδετε αποκλειστικά και μόνον στη χάρη και στους μυστικούς τρόπους του Θεού? Ενδεχομένως σε μια ανεξήγητη εύνοιά του σε εσάς, ή μέσα σας αισθάνεστε ότι υπάρχει και μερίδιο δικής σας προσπάθειας και συμβολής? Ενδεχομένως και ιδιωμάτων του τύπου σας, όπως είναι η τόλμη, η τρέλα,
this is because of things that you're of your own character, because you're like, you know, you're very courageous or you're crazy and you're going for it. So do you think it was only just of the divine, of the grace, or do you think that you help with your own character and because you, you know? I thought for a long time that when you are destroyed in a way as I have been destroyed, there's no more way out. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν ότι αν έχει κανείς καταστραφεί με τον τρόπο που έχω καταστραφεί, δεν υπάρχει καμία διέξοδος. And many people die actually. Και πολλοί άνθρωποι στην πραγματικότητα πεθαίνουν. You could see young people around me were dying. Έβλεπα νέους ανθρώπους γύρω μου που πέθαναν. So I asked myself the questions, why didn't I die myself? And I tried to commit suicide several times. Και αναρωτιόμουν αρκετές φορές γιατί εγώ δεν πέθανα και είχα προσπαθήσει αρκετές φορές να αυτοκτονήσω. So in that case I thought it must be grace. Και τότε σκεφτόμουν ότι πρέπει να είναι η Θεία Χάρη. I didn't know God, I didn't know church, I didn't know nothing. Δεν ήξερα ούτε τον Θεό, ούτε την Εκκλησία, ούτε τίποτα. But God knew me. Αλλά ο Θεός ήξερε εμένα. And maybe because my search was a genuine one and not a just for fun or something like that. It was a question of life or death for me. Ίσως επειδή η αναζήτησή μου ήταν αυθεντική, δεν ήταν κάτι αστείο, ήταν ένα ζήτημα για μένα ζωής ή θανάτου. This is why I think God let me go through these 25 gates of hell. Ίσως γι' αυτό ο Θεός μου επέτρεψε να περάσω αυτές τις 25 πύλες του θανάτου. I think even now that, you know, when I survived the hijacking from the Colombian Revolution Army wanted to kill me, and I asked for a proof if God exists, and this has become the book. Όταν είχαν πιάσει όμηρο στην Κολομβία, παραστατικό στρατός, και ήμουν έτοιμος να πεθάνω και ζήτησα τη βοήθεια του Θεού να σωθώ, αυτό μπορείτε να το βρείτε και στο βιβλίο, έγινε η αιτία να γραφτεί ολόκληρο το βιβλίο. That God must have had a plan from the very beginning. Ο Θεός πρέπει να έχει κάποιο σχέδιο από την αρχή. A plan of my life, and just He made it impossible that I was unkillable. Ένα σχέδιο από την αρχή για τη ζωή μου και είχε καταστήσει αδύνατο το να πεθάνω. Because God knew that maybe one day such a book might be needed in this world now, where so many young people live in desperation, in loneliness. Γιατί ενδεχομένως να ήξερα ότι αυτό το βιβλίο είναι χρήσιμο για τους ανθρώπους τώρα που ζουν στην απελπισία και στην μοναξιά. I lived in total hopelessness, but I just went on. Ζούσα στην ατελεία απελπισία, αλλά συνέχιζα. So the quest was true, but the grace was stronger, I think. Η αναζήτηση ήταν ειλικρινής, αλλά η χάρη ήταν ακόμα μεγαλύτερη, δυνατότερη. Maybe, you know, because when you say people die, and they died around me, friends of mine. Οι άνθρωποι πέθαναν γύρω μου, φίλοι μου πέθαναν. For much less than I would have died, much less. Με πολύ λιγότερα από ό,τι χρειάστηκε πέθανα εγώ. I think when we see it on the social level, on the psychological level, it's something terrible, of course. Αν το δούμε σε ένα κοινωνικό ή ψυχολογικό επίπεδο, φυσικά είναι κάτι φρικτό. But as God knows our hearts and our desperation and the impossibility sometimes to meet Him. Αλλά καθώς ο Θεός ξέρει την καρδιά μας και την απελπισία μας και τη δυνατότητα που θέλουμε να έχουμε να τον γνωρίσουμε. So He who is love, who is grace, for Him life is on a spiritual level and is eternal. And αυτός που είναι αγάπη και ζωή είναι σε ένα πνευματικό επίπεδο και αυτό είναι αιώνιο. So my brother died, for example. Ο αδερφός μου πέθανε, για παράδειγμα. Maybe God avoided him a lot of sufferings. Wanted him. He avoided so that. Ίσως ο Θεός ήθελε να αποφύγει εκείνος κάποιον πόνο. We would cry, but maybe he's laughing now because he's waiting for Christ. So life is on a spiritual level is different than on a psychological or social level. Η ζωή σε πνευματικό επίπεδο διαφέρει πολύ από το κοινωνικό ή το ψυχολογικό επίπεδο. Θα προχωρήσω σε μια επόμενη ερώτηση. Η βίωση αυτών όλων των υπερβατικών διαλογιστικών εμπειριών που περιγράφεται μέσα σας, και μας τις είπατε και τις άλλες φορές, τη ζούσατε ασφαλώς ως πραγματικότητα.
Δεν νομίζετε ότι θα μπορούσε να αποτελεί αποτέλεσμα ισχυρής αυθυποβολής ή κάτω από συγκεκριμένους όρους ανάδειξης κρυμμένων δικών σας δυνάμεων μέσα σας. Αν για κάποιο λόγο δεν ήταν ένα από τα δύο αυτά, πιστεύετε ότι μπορεί να αποτελούσε έκφραση δαιμονικής παραπλάνησης και ενέργειας? Ή θα μπορούσε να έχει και κάτι θεϊκό μέσα της? Αν θέλετε, δώστε λίγο χρόνο στο να περιγράψετε κάτι αυτό, το χωρισμό ψυχής και σώματος, ας πούμε, που δεν χρειάζεται, αλλά νομίζετε ότι σας εξυπηρετεί να το κάνετε. Και γενικά όλα αυτά τα διαλογικά βιώματα που περιγράφονται στην Ανατολή, τι στοιχεία από αυτά που σας ρώτησα μπορεί να έχουν? Well, there's a question for the next 2 hours. First of all, we know that Christ, when he was on earth, his main work was to fight against Satan. To chase away the demons, so they are quite real. Now, nowadays, psychologists, not you. Psychologists say this is all myths from the Middle Ages and like this kind of stuff. So my experiences, of course, confirm definitely that these are living. Well, not living. It's a difference. They are existing. Let's say I would make yes. Η εμπειρία μου επιβεβαιώνει ότι αυτοί είναι ζωντανοί, όχι ακριβώς ζωντανοί, αλλά υπαρκτοί οι δαίμονες. Because I make a difference between life and existence. Γιατί εγώ πάντα κάνω ένα διαχωρισμό ανάμεσα στη ζωή και στην ύπαρξη. Because true life is only in Christ, in God. Γιατί η πραγματική ζωή βρίσκεται μόνο στον Χριστό. Whereas when the demons and Satan parted from heaven, they exist, but they don't have life and they cannot give life. Γιατί όταν ο δαίμονας και τα δαιμόνια αποχώρησαν από τον παράδεισο, υπάρχουν, αλλά δεν είναι ζωντανοί, δεν έχουν ζωή. Και δεν δίνουν ζωή. So if they have a lot of magic power and they are quite strong. Έχουν πολλές μαγικές δυνάμεις και είναι αρκετά ισχυροί. So they can take real forms, physical forms. Φυσικές μορφές, να λάβουν φυσικές μορφές. I don't know if I would, you know, you have read my book. I have been seeing physical demons. Ενδεχομένως έχετε διαβάσει το βιβλίο μου και θα δείτε ότι έβλεπα φυσικές μορφές δαιμόνων. I didn't. I was so scared. I mean, I didn't try to touch them. That was, I think, it was burned. Φοβόμουν πολύ, φυσικά δεν προσπάθησα να τους ακουμπήσω, φοβόμουν να μήπως καώ. But they were biologically present. Αλλά ήταν βιολογικά υπαρκτοί. And this was hell. Και αυτό ήταν μια κόλαση. If I would have tried to touch them, αν προσπαθούσα να τους πιάσω, maybe my hands would have gone through them. Ίσως τα χέρια μου να τους διαπερνούσα. But the experience was right. Αλλά η εμπειρία ήταν υπαρκτή, ήταν υπήρχε. And I think when we read the life of Job in the Old Testament, that God allowed Satan to roam the world and to test Job. So what the outcome was that Job became even a better Christian, a better believer. So again, I knew there are true, actual experiences which I thought would help me, but in reality they gave me something, but I had to pay the price of my soul. Και ενώ νόμιζα ότι αυτές οι δυνάμεις θα μου δώσουν κάτι, μου έδωσαν κάτι όντως, αλλά έπρεπε να δώσω αντίτιμο την ίδια μου την ψυχή. As I said yesterday, when I was in the Plaka in Athens, I saw in a T-shirt shop looking for gifts for the children. Έλεγα και προημερών ήμουν στην Πλάκα και κοίταγα για κάποια δώρα για τα παιδιά και υπήρχε ένα μπλουζάκι. You could see the black T-shirt and it was written. You could see the head of Satan laughing. Μπορούσε κανείς να δει το πρόσωπο του Σατανά να γελάει. And said, God is too busy. Can I help you? Και έλεγε, ο Θεός είναι πολύ άσχολος. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω? And this is what happened to me, of course. God wasn't too busy, of course. I mean,
δεν ήταν πολύ άσχολος. So the demons help us truly, but we have to pay the price for it. Αλλά οι δαίμονες μπορούν όντως να μας βοηθήσουν, αλλά πρέπει να πληρώσουμε αντίτιμο γι' αυτό. And it was interesting because going deeper into Orthodox world, no. I make comparisons between yoga and Zen Buddhism and these experiences I had. Και καθώς μπαίνω πιο βαθιά στην Ορθοδοξία, κάνω συγκρίσεις με τον Βουδισμό ή με τη Γιόγκα και με άλλες τέτοιες εμπειρίες που είχα. And experience which I read in the Synaxarion, in the lives of the fathers. Εμπειρίες που σαν και αυτές που γράφονται στο Συναξάρι και στους βίους των Αγίων. And there are parallels. Και υπάρχουν παράλληλα. It was very surprising to me, for example, you know, I could make myself invisible. Μπορούσα να κάνω τον εαυτό μου αόρατο. When I became a Christian, God allowed twice that I could make myself invisible. Όταν έγινα χριστιανός, ο Θεός επέτρεψε δύο φορές να κάνω τον εαυτό μου αόρατο. Only the conditions were different. First of all, μόνο που οι συνθήκες διέφεραν πια. I could make myself different to possess people, to bring them to Satan, their souls. Μπορούσα παλαιότερα να κάνω τον εαυτό μου αόρατο για να φέρνω ψυχές στο σατανά για να τους κατέχω. Whereas in Christ's service, it was to serve people, and He decides. I couldn't decide myself anymore. Αλλά στην υπηρεσία του Θεού ήταν για να υπηρετώ, να διακονώ τους ανθρώπους και εκείνος πλέον αποφάσιζε. It was just something like God wanted to tell me, Klaus, don't worry, you haven't lost really anything valuable with the demons. I've got the same powers, but I decide when you get it, not you. Ήταν σαν να ήθελα να μου πει ο Θεός ότι Klaus, δεν έχεις χάσει κάτι πολύτιμο. Έχω κι εγώ τις ίδιες δυνάμεις, αλλά εγώ τις χρησιμοποιώ με διαφορετικό σκοπό, για καλό σκοπό. Because in this world of meditation, I speak of Asia now, of this wrong meditation. Αναφέρομαι τώρα στον ασιατικό διαλογισμό. When I quit my body and was seeing myself from under the ceiling, sitting under my above my physical body. Όταν έβγαινα από το σώμα μου, μπορούσα να δω τον εαυτό μου κάτω από το ταβάνι. It was a genuine experience. Ήταν μια πραγματική αυθεντική εμπειρία. But I believe if you had been sitting next to me, you would have seen me sitting on the floor. Αλλά πιστεύω ότι αν εσείς καθόσασταν δίπλα μου, απλώς θα με βλέπατε να κάθομαι στο πάτωμα. So in the end, you get a total mess in your psychology, in your brain. You never know where you are really. Και σε τέλος έχει μια ταραχή στην ψυχολογία, στο μυαλό, δεν ξέρεις που βρίσκεσαι, δεν ξέρεις τίποτα. You make these experiences; they are very astonishing. Αυτές οι εμπειρίες είναι εκπληκτικές. And that's how Satan or the demons hooked me, hooked you, because it's so interesting, because it's not explainable with our logical brain. Και σε τραβάς, αποσπάς ο Σατανάς, γιατί δεν μπορείς να τα εξηγήσεις κανείς με το μυαλό του όλα αυτά. So the thing is Christ explainable? Is faith explainable? Και το ερώτημα είναι, ο Χριστός μπορεί να εξηγηθεί, η πίστη εξηγείται? Faith means not to know. Το να πιστεύει σημαίνει κανείς να πιστεύει, να μην γνωρίζει. So we are in a similar ground. Βρισκόμαστε λοιπόν σε παρεμφερές έδαφος, σε παρεμφερή αμφετηρία, αν θέλετε. But the wonderful thing is if we have faith in the church, in Christ. Αλλά το καταπληκτικό είναι ότι αν έχουμε πίστη στην Εκκλησία και στον Χριστό, we get healed. Θεραπευόμαστε. Whereas in the other one we are in hell and it destroys us. Ενώ στον αντίποδο είμαστε στην κόλαση και αυτό μας καταστρέφει. Αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο ερώτημα. Ένας άνθρωπος, μάλιστα με αποτυπώματα χριστιανικού πολιτισμού και παιδείας, τα οποία μίσησε και τα απέρριψε, που διακρίνεται από τόσο βαθιά, απόλυτη, ασυμβίβαστη και λεπτή αναζήτηση. Καταλαβαίνω πώς θα μπορούσε να μαγεύεται από τέτοιου τύπου εμπειρίες του μυστικισμού της Ανατολής. Θα ήθελα όμως λίγο να καταλάβω, να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε την επιστροφή σας στα προτεσταντικού μετά τύπου σχήματα. Πιθανόν να σας μάγεψε μια έμπρακτη αγάπη που είδατε στη ζωή τους. Πώς όμως μετά αυτές τις ισχυρές μυστικές εμπειρίες του διαλογισμού της Ανατολής μπορέσατε εσείς να εκφραστείτε μέσα
από προτεσταντικού τύπου προσευχή που βλέπουμε να κάνετε. After all the mystic experience you had experienced, how was it possible for you to express yourself through a Protestant type of prayer? Με πολύ στοχασμό, με αρκετό συνέστημα, χωρίς όμως μυστικές κινήσεις. Without mystic, you know, mystic and yeah. mystic tone, how could you come from the one thing and how could you go to the second stage? You know? Different systems, different experiences, how could you go to Protestant ways? What was a very important point was that in Switzerland, there was a Switzerland that since months there were groups of people who prayed for me. So the prayer is a very important Στην Ελβετία για πολλούς μήνες υπήρχαν ομάδες ανθρώπων που προσεύχονταν για μένα και η προσευχή είναι πολύ σημαντική. So often we think we pray and God doesn't answer, so is it just waves going to the wall? Καμιά φορά νομίζουμε ότι προσευχόμαστε και ο Θεός δεν μας ακούει. Είναι σαν να χτυπάνε τα κύματα στον τοίχο. The second point is that the people who surrounded me from the moment when I had survived the attack in South America. Το δεύτερο σημείο είναι ότι οι άνθρωποι με περιέβαλαν από τη στιγμή που διασώθηκα από την επίθεση στην Λατινική Αμερική. Had different faces, expressions. Είχαν διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικές εκφράσεις στο πρόσωπο. As the bishop says, there are people, there are Christians very superficial. Those people I called baby faces. Όπως είπε και ο Μητροπολίτης πριν, υπήρχαν άνθρωποι χριστιανοί που ήταν πολύ επιφανειακοί. Και αυτούς τους χριστιανούς εγώ τους ονόμαζα χαρούμενες φατσούλες. Whereas the others, they had something you could see, they had an experience. They had an existential experience of something which I didn't know, which was also mysterious to me. Why were they as they were? Αλλά οι άλλοι έβλεπα ότι είχαν μια βιωματική εμπειρία που και αυτή για μένα ήταν ακόμα ένα μυστήριο. Sometimes they would not start going to my discussions because discussion is very good means of Satan to get you around for hours and hours to make you empty. Πολλές φορές δεν έπαιρναν καν σε συζητήσεις, γιατί συζητήσεις είναι ένα καλό όπλο κλειδί για τον Σατανά, για να κάνεις ώρες πολλές συζητήσεις οι οποίες στο τέλος αφήνουν κενό. When they felt they wanted to start to discuss, they just started to pray, bluff. Όταν εγώ αισθανόμουν ότι είχε έρθει η ώρα να συζητήσουμε, τότε εκείνοι απλώς κάναν προσευχή. And I could feel that what they say Και αισθανόμουν ότι ό,τι έλεγαν το εννοούσα. So that made me curious. Και αυτό μου έκανε να αισθάνομαι περίεργος. And moreover, I felt they were not interested to put me into a sect or something. Και επιπλέον αισθανόμουν ότι δεν είχαν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να με προσελκύσουν σε μια ομάδα, σε μια σέκτα. Because they said, if you don't want God, you just go again. You go. He doesn't keep you because love does not force. Και μου είπαν ότι αν δεν σε ενδιαφέρει ο Θεός, δεν πειράζει, μπορείς να φύγεις, γιατί ο Θεός δεν επιβάλλεται, η αγάπη δεν επιβάλλεται. I mean, the very important point was that when one pastor asked me to pronounce the word Jesus, I couldn't, didn't come out of my mouth. Πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι όταν ένας πάστορας μου ζήτησε να προφέρω το όνομα του Ιησού, αυτό δεν μπορούσε να βγει από το στόμα μου. I got really hot. I think something is wrong. Και λέω, κάτι δεν πάει καλά. I'm not free. Δεν είμαι ελεύθερος. I'm not the master. I thought to be the master. Δεν είμαι ο δάσκαλος, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήμουν ένας δάσκαλος. And then came a mysterious experience which they called exorcism. Και τότε είχα μια μυστικιστική εμπειρία που ονόμαζαν εξορκισμό. And I thought, well, this is again something which I cannot see, which I cannot touch, but something happened. Και αυτό είναι κάτι που πάλι δεν μπορούσα να δω ή δεν μπορούσα να αγγίξω, αλλά όντως κάτι συνέβη. So in the end, as you know, as I was very daring, we shouldn't be so daring, Father Zofroni said very often, but in my case I think it was an exception. Και καθώς εγώ ήμουν τολμηρός, κανονικά δεν πρέπει να είμαστε τόσο τολμηροί. Το έλεγε και ο πατέρας Σοφρόνος αυτό, δεν πρέπει να είμαστε τόσο τολμηροί, αλλά εγώ ήμουν μια εξαίρεση. I was as daring to say, Jesus, I believe you when you speak to me, but I warn you. I said that really, I warn you. I want to be sure it's you, because I had known voices from the beyond. Ήμουνα τόσο τολμηρός που είπα στον Θεό, Θεέ μου, αν θες να σε πιστέψω, πρέπει να μου μιλήσεις. Αλλά τον προειδοποίησα ότι έπρεπε να ξέρω ότι ήταν ο ίδιος, γιατί παλιά άκουγα φωνές από τους νεκρούς. So I think this was the most spiritual experience in my life when Christ answered me. It was a bomb of love. Και νομίζω ότι όταν μου απάντησε ο Χριστός, ήταν η πιο έντονη πνευματική μου εμπειρία. Ήταν σαν μια βόμβα αγάπης.
This was the first time I experienced such a love in my life. A little bit similar in Mother Teresa when I met her, but this was not comparable. Ήταν παρόμοιο με αυτό που ένιωσα όταν είχα γνωρίσει τη μητέρα Τερέζα, αλλά δεν είναι συγκρίσιμα αυτά τα δύο. So as there were no Orthodox around, and the pastor said, you cannot live by yourself. Και καθώς δεν υπήρχαν Ορθόδοξοι γύρω και μου είχε πει ο πάστορος ότι δεν μπορείς να ζήσεις μόνος σου. You must have a church. You must have a parish. Πρέπει να έχεις μια εκκλησία, μια ενορία. So, which one is the real, the true, the perfect parish? Ποια είναι η πραγματική, ποια είναι η τέλεια ενορία? So I started to look around. Και άρχισα πάλι να ψάχνω. Where is the feeling? Is it emotional? Is it psychological? I think I was looking really deep inside. Where is the real thing? Έψαχνα πραγματικά, πού είναι το πραγματικό πράγμα? Αν είναι ψυχολογικό, αν είναι συγκινησιακό. And then one of the priests, it was also with the Catholics. They said, if a perfect church or if a perfect parish existed and you enter, it's not perfect anymore. In the meantime, I know that the pastor was wrong because a perfect church exists. The one of Christ, the Orthodox Church, is perfect. Not the people, but the church. Because I'm Orthodox, I'm not perfect, but the church still is perfect. So then, in the 2 years before I met Father Zaffroni, I was traveling with them, praying with them, and I discovered a lot of things which are helpful now for me. Έτσι, 2 χρόνια πριν γνωρίσω τον πατέρα Σοφρόνιο, ταξίδευα μαζί τους και ανακάλυψα πολλά πράγματα που μου είναι χρήσιμα. Because first of all, they go out in the roads, they do evangelization. Γιατί πρώτα απ' όλα βγαίνουν στους δρόμους και φέρνουν το Ευαγγέλιο, ευαγγελίζουν τον κόσμο. The Orthodox Church I've never seen them evangelizing. Maybe they did it in Kenya sometimes, or there might be some countries, but they think that the people come to the church automatically. Αλλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία νομίζουν ότι οι άνθρωποι κάθουν στην Εκκλησία αυτόματα. Δεν βγαίνουν έξω να ευαγγελίζουν. Ήξερε τότε ότι υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία? Did you know that there was an Orthodox Church? Have you heard of an Orthodox Church? No, I didn't know that of such an existence. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησία. So I know that the Protestants come now to Greece and the Protestants go to Russia and the Baptists and the Pentecostists, they go and they get lots of people because it's very lively. Hallelujah, hallelujah. No. But I found out it's on a psychological level, most of it. And I wasn't blind enough to be blinded again, and I thought something is missing here. You know, it's wonderful because they know me very well in Germany, in Switzerland, in France, so they invite me for talks. These Protestants. And now, having translated Father Zaffroni's books, Father Zacharias Zacharou's books into German, I go and sell them in their churches, in their parishes. And there is something good news in it, because I sold thousands of books of Father Zaffroni. And the older these Protestants are, the more they are open, because they know how poor they are and they admit it. Και όσο μεγαλύτεροι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι Προτεστάντες, τόσο περισσότερο ανοιχτοί είναι, γιατί καταλαβαίνουν ότι κάτι τους λείπει, ότι είναι φτωχοί. Just 2 weeks ago, before I came here, I met a couple in Zurich, in Switzerland. They were. Γνώρισα ένα ζευγάρι στην Ζουρίχη, στην Ελβετία. It took me 12 hours, and I felt they were Protestants. They are really brainwashed somehow. Πολλές φορές οι Προτεστάντες έχουν υποστεί εμπλήση κεφάλου. It's an incredible put in of energy, but they are going to be Orthodox now. So you see, God can use these meetings, these experiences, like He did before. As I used to say, our God is very professional. He made of every experience, even if it's not perfect, He makes something good. Και επειδή ο Θεός μας είναι επαγγελματίας, μπορεί να βρει διάφορες ευκαιρίες, μπορεί να μην είναι τέλειες, αλλά να βγάλει κάτι καλό από αυτές. Σε πολλούς από εμάς υπάρχει, έτυχε να το ακούσω,
Ένα βαθύτερο λεπτό ερώτημα που θα θέλαμε νομίζω να σας υποβάλουμε. Γνωρίσατε τη μητέρα Τερέζα. Αναντίθετα, γνωρίσατε ένα συγκλονιστικό πρόσωπο με τεράστια φήμη παγκόσμιο διαμετρήματος, ασύλληπτο έργο, ηρωική και καινοτόμο δράση και αποστολή, με τη δύναμη να εμπνέει συνεργάτες. Με πνεύμα θυσίας, με πνευματική σοφία, πίστη και προσευχή και ταυτόχρονα με σπάνια λιτότητα και μετριοπάθεια. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί με την αποτελεσματικότητα του έργου της και την έμπνευση τόσων συνεργατών αλλά και την ίδια ζωή και το πρόσωπό της αποτελούν σημαντικά στοιχεία ενός ανθρώπινου μεγαλείου και μιας θεϊκής παρουσίας. Ο πατήρ Σοφρόνιος δεν είχε ανάλογο έργο, ούτε συγκρίσιμη εμβέλεια. Ούτε επίδραση τόσο μεγάλη σε ανθρώπους. Ασκούσε ασφαλώς κάποια μυστική έλξη. Έδειχνε ότι έχει αξία κρυμμένη. Θα ήθελα να κάνω τρία μικρά επιμέρους ερωτήματα. Γιατί δεν βρήκατε το πλήρωμα των αναζητήσεών σας τη μητέρα Τερέζα και συνεχίσατε να ψάχνετε? I was reading once in the Synaxarion, in with the Church Fathers. There was this quest: should we live in a monastery and pray for the world, or should we go out and do social work? And in the Byzantine Empire, they almost were disputing who is right, the monastics or the social. Και στο Βυζάντιο υπήρχε μια διαμάχη, ποιο είναι το καλύτερο, το κοινωνικό έργο ή το να πάει κανείς στο μοναστήρι. And somehow it was revealed by the Saint, by the Holy Spirit, both sides are important. Και αποκαλύφθηκε από το Άγιο Πνεύμα ότι και οι δύο δρόμοι και οι δύο πλευρές είναι εξίσου σημαντικές. If you remember the ten virgins, the five were empty, the others, they did good things, they were helping the poor, they went to prisons, they gave naked people clothes, they were feeding and so on. The ten virgins. You know, the parable of the... Ξέρετε, στις 10 παρθένες, οι 5 έκαναν καλά πράγματα. Βγήκαν έξω, πήγανε στους φυλακισμένους, τους βοήθησαν. So, having known Mother Teresa for a couple of weeks, I think it was between 3 and 5 weeks, every morning we had our discussions. Έχοντας γνωρίσει τη μητέρα Τερέζα για μερικές εβδομάδες, από 3 έως 5 εβδομάδες κάθε πρωί είχαμε μια συζήτηση. I think she was giving love to the people, not only clothes and food, but she was giving love to the people. Because she sent me one day, she showed me she wore a ring and said, "I am betrothed to Christ." He gave me His cross. She had accepted this cross. So I think what she did is very valid, very important. She gave herself a model to people to follow her. That's why she has a big movement. Αυτό που έκανε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έδωσε τον εαυτό της σαν πρότυπο και πολλοί άνθρωποι την ακολούθησαν. Γι' αυτό και υπάρχει το κίνημα τώρα. So she helped, let's say, 500,000 or 1,000,000 people. Αν έχει λοιπόν βοηθήσει 1 εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια ανθρώπους. And she had an incredible love, which made me cry for 3 days. Now, what about Father Sofroni? When I saw him in Essex and I want to go away, I was crying. I couldn't stop crying. I was just dissolved in water.
Όταν τον είδα στο Essex, έκλαιγα και δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Ήταν σαν να έχω διαλυθεί μέσα σε νερό. I think Father Sofroni, when he said, save yourself and all those around you will be saved. I don't know if he took that from St. Silvan or he, it was from him. Seraphim of Sarov. Seraphim of Sarov. Όταν έλεγε ο πατέρας Σοφρόνιος που ήταν από τον Άγιο Σεραφείμ του Σάρο, ότι σώσε τον αυτό σου και τότε όλος ο κόσμος γύρω σου θα σωθεί. So, I think his influence is as big. Νομίζω ότι η επιρροή του είναι εξίσου μεγάλη. Because he gets people like Klaus Kenneth. By his love, Klaus Kenneth. And Klaus Kenneth is going out and spreading his love again. And I mean, you were touched by him. By his books, which you can find even in Chinese language, in Australia, in Canada, all over the world. I think a Roman Catholic said to me, he's one of the greatest of the greatest spiritual spirit in our generation, Father Sofroni. Ακόμη και ένας Ρωμαίος Καθολικός μου είπε ότι ο πατήρς Σοφρόνης είναι από τις μεγαλύτερες πνευματικές μορφές στην εποχή μας. At the point that even the Roman Catholic Pope Benedict was wanted to meet the person who wrote the article in comparison the. Σε σημείο που ο Πάπας Μενέδικτος ήθελε να γνωρίσει τον άνθρωπο που έγραψε. What is the teaching of the last things? The Greek word, the eschatologia, eschatologia of Father Sofroni and Ratzinger. Που ήθελε να γνωρίσει ποιος ήταν ο συγγραφέας του άρθρου που συνέκρινε την εσχατολογία του πατρός Σοφρονί και του Ράτσιγκερ, του καρδιναλίου, του Πάπα. So he invited him. You know, we were discussing about that thing. So you see how far-reaching is Father Sofroni in another less visible way. Βλέπετε λοιπόν πόσο έχει διαδοθεί και ο πατρός Σοφρόνος σε ένα άλλο λιγότερο ορατό επίπεδο. I dare to say that Father Sofroni's love was greater. Τολμώ να πω ότι η αγάπη του πατρός Σοφρονίου ήταν μεγαλύτερη. But this is very personal because, you know, when I met Mother Teresa, I was still suffering from the priest who had abused me. Αλλά αυτό είναι προσωπικό γιατί όταν γνώρισα την μητέρα Τερέζα, ακόμη πέθερα από τον ιερέα που με είχε κακοποιήσει. The wound was still open. Η πληγή ήταν ακόμη ανοιχτή. And he couldn't be healed even with a 5 weeks discussion with Mother Teresa. He could not be healed, but there was love, yes. Και δεν μπορούσε να θεραπευτεί ακόμα και με 5 εβδομάδες συζητήσεων με τη μητέρα Τερέζα, αλλά υπήρχε αγάπη. Whereas meeting Father Sofroni, my heart, my doors, puff, they sprang open immediately. Όταν γνώρισα τον πατέρα Σοφρόνιο, οι πόρτες της καρδιάς μου άνοιξαν διάβλατα αυτόματα. And which is amazing because God, who serves us, when I knew I would like to become Orthodox, an Orthodox church came into existence in Fribourg, in Switzerland, where I live, the same day when I came back. Και είναι απίστευτο ότι ο Θεός που τα ξέρει όλα, όταν έγινε Ορθόδοξος, την ημέρα που έγινε Ορθόδοξος, ιδρύθηκε και η Ορθόδοξη Εκκλησία στο Φρίμπουργκ όπου μένει. It is then I started to discover what Orthodoxy is. Τότε άρχισα να ανακαλύπτω τι σημαίνει Ορθοδοξία. So, both have their function, both are very precious, and I remember when I had a talk in Bucharest recently. Θυμάμαι πρόσφατα σε μια ομιλία στο Βουκουρέστι. The students asked me, "Do you think Mother Teresa is a saintly person? Is she in heaven?" Με ρώτησαν οι φοιτητές εκεί αν θεωρώ ότι η μητέρα Τερέζα είναι αγία. I said, "From this which is known about her, I would say yes." Και απάντησα ότι από όσα γνωρίζουμε για εκείνη θα λέω ναι. But this was the first time I met fanatics, zealots. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκα με φανατικούς ζηλωτές. And they were shouting at me, but really, really full of hatred. She's in hell because she's not Orthodox. Και μου φώναζαν με μίσος, είναι στην κόλαση γιατί δεν είναι Ορθόδοξη. So, don't say more. Ήθελα να κάνω μια σχετική ερώτηση. Πώς μπορέσατε να ξεπεράσετε τη μοναδικότητα του προσώπου του πατρός Σοφρονίου αντικρίζοντας στη συνέχεια τη φτωχή ή και απογοητευτική εικόνα της εκκλησιαστικής ζωής ημών των Ορθοδόξων που αυτός μέσα σας εκπροσωπούσε? Yeah, it's very simple. It's very simple. Because, you know, Father Sofroni put me on the way, and we are not
like with Michael Jackson or Elvis Presley, you know, we're not hanging out to people. Ο πατήρ ο Θρόνο με έβαλε σε έναν δρόμο και δεν είναι όπω ο Μάικλ Τζάξον, όπου στηριζόμαστε και γατζωνόμαστε πάνω του. We belong to the church. Ανήκουμε στην Εκκλησία. First of all, God resolved the problem when I didn't have contact, after 10 years of contact with Father Zofroni anymore. Father Zacharias was there. Ο Θεό μου έλυσε το πρόβλημα γιατί μετά από 10 χρόνια με τον πατέρα Σοφρόνη που ήμουν ο μαθητή του, μου έστειλε τον πατέρα Ζαχαρία. But I live in Switzerland, so I'm not there all the time. Αλλά εγώ ζω στην Ελβετία και δεν μπορώ να είμαι εκεί όλη την ώρα. So by the prayers of the fathers, by the prayers of Father Sofroni, and έτσι χάρη στις προσευχές των πατέρων και του πατρός Σοφρονίου. And by my own will, of course, I knew I want to know what is Orthodoxy. Και από τη δική μου επιθυμία που ήξερα ότι θέλω να μάθω τι είναι Ορθοδοξία. Then I had a lot of questions. What is the liturgy? Είχα πολλές ερωτήσεις. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? What is the sense of certain things which they use? Έχουν κάποια πράγματα που συμβαίνουν. I was very simply curious and I wanted to know. Ήμουν πολύ περίεργος και ήθελα να μάθω. As I always wanted to know. Όπως πάντα ήθελα να μάθω. So went deeper and deeper and deeper. Και έτσι πήγαινα όλο και πιο βαθιά. And I can affirm you now after almost 30 years I'm still a beginner. Και μπορώ να σε επιβεβαιώσω ότι τώρα μετά από 30 χρόνια είμαι ακόμα στην αρχή. So I just know now. By experience also, by taking the body of Christ, the toma hema, you say, of Christ. I know by the circle of the years, of the prayers, of the Pentecost, of Easter, of Christmas, of Mother of God. If you go in this rhythm of the year, in the rhythm of the daily prayers, morning, evening. Τον ετήσιο ρυθμό και στο ρυθμό της κάθε ημέρας από το πρωί ως το βράδυ. In the preparation before communion, in the confession. Την προετοιμασία πριν τη Θεία Κοινωνία, την εξομολόγηση. I mean, this is just life. This is life-giving. Αυτή είναι πραγματικά η ζωή. So, without Father Zofroni, with Father Zofroni, now it is all the same. Και με τον πατέρα Σοφρόνιο, είτε τώρα χωρίς τον πατέρα Σοφρόνιο, είναι το ίδιο. I consider myself very, very blessed because I have a spiritual father, Father Zacharias. So this is something I think you should look out for, but you have a very great spiritual father here. Even if he's a robber. Τώρα θα σταματήσω όμως εγώ, αυτό ρώτησα, γιατί νομίζω ότι πολύ μονοπόλησα με τις ερωτήσεις, θέλοντας βέβαια, αισθανόμενος ότι είχα μια υποχρέωση να δημιουργήσω ένα κλίμα. Έχω και άλλες ερωτήσεις, για να δώσω λίγο το λόγο και σε εσάς και πιο ξεκούραστο θα είναι και πιο αυθεντικό. Και να δούμε μήπως πώς γεννιούνται μέσα ερωτήματα ή ενδεχομένως και μια, αν όχι ερώτημα, παρέμβαση ή οτιδήποτε εσείς νομίζετε ότι έχετε. Κάποιοι από εσάς αν έχουν κάτι να πούνε και να ρωτήσουν, για να μην συνεχίζω μόνο εγώ. Θα πρέπει αυτοί που υποβάλλουν ερωτήσεις λόγω των συνθηκών να είναι ηλικίας τέτοιας που δικαιολογεί το ότι είμαστε σύναξη νέων. Έχει ευλογία να μας μιλήσει. Έχετε δίκιο, αλλά είστε κάτω και από 18 ετών. She said that I used to be a Catholic and I've only been Orthodox for 10 years now. I said, you've got the blessing then. Good evening. Είμαι από την Ιρλανδία και είμαι καθολική. I'm Orthodox now 10 years old. Τώρα εδώ και 10 χρόνια είμαι Ορθόδοξη. Ναι. I'd like to ask, how did you feel? Θα ήθελα να ρωτήσω πώς αισθανθήκατε. When you were baptized, the day you were baptized. Την ημέρα που βαπτιστήκατε. Wet. Ουσκεμένος. And blessed. Και ευλογημένος. That's all. Αυτά. I'm still blessed. Ακόμα αισθάνομαι ευλογημένος. Καλύτερη απάντηση. The best answer. Θέλετε κάτι να πείτε εσείς πώς αισθανθήκατε όταν βαπτιστήκατε? Some ήταν... Say it in English. Yes.
σεισμός μέσα. Like I have an earthquake inside. An earthquake. No, an earthquake inside. Πολύ συναρπαστικό. Και κάτι που δεν φεύγει. Τι σημασία έχει πώς αισθανόμαστε? Έχει. Για πέστε μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέρ Τιμόθε, δεύτερη θέση. Μας περιγράψατε ότι είχατε το βίωμα του να ρωτάτε τον Χριστό και να παίρνετε απαντήσεις από τον ίδιο. Να ακούτε τη φωνή του, να θέλετε ερωτήματα και να σας απαντάει. Με φυσική φωνή. Αυτό συνεχίστηκε στη ζωή σας. Has this continued in your life? Και γιατί δεν συμβαίνει μόνο σε αυτό? And why does it not happen to everyone? Because not everyone has been living in hell for 36 years. Γιατί δεν έχει ζήσει ο καθένας στην κόλαση για 36 χρόνια? And since Jesus spoke four sentences to me, which lasted altogether maybe 3 seconds. Και από τη στιγμή που ο Χριστός μου είπε τέσσερις φράσεις που σχεδόν κράτησαν 3 δευτερόλεπτα. Even for this, I have to pay a price. Ακόμη και γι' αυτό πρέπει να πληρώνω ένα τίμημα. Love means you feel now more and more the suffering of the world around you. Η αγάπη σημαίνει ότι αισθάνεσαι τώρα όλο ένα και περισσότερο τον πόνο των ανθρώπων γύρω σου. And you have in the Greek mythology Atlas, wearing the world. Και έχετε στην ελληνική μυθολογία τον Άτλαντα που κρατούσε τον κόσμο. So this was Saint Silvan who was doing it. Και αυτό ήταν που έκανε ο Άγιος Σιλουανός. But Klaus is going in this direction and it's getting a bit heavy sometimes. Και ο Klaus κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, μερικές φορές είναι πολύ βαρύ. And you should pray a lot for your spiritual fathers and because they are worn out, bombed out sometimes, just from wearing all the, from carrying it by love all the people. Και να προσέξετε για τους πραγματικούς σας πατέρες, γιατί καμιά φορά εξουθενώνονται από το να βάλουν όλα αυτά τα βάρη των ανθρώπων. So sometimes you just want to cry because you feel the suffering of these people. So it's not an easy way because he spoke to me, but I have to pay the price. Καμιά φορά αισθάνομαι θέλω να κλάψω από το πόνο των ανθρώπων. Δεν ήταν λοιπόν εύκολο γιατί πληρώνω μεγάλο αντίτιμο. And I'm still speaking with Christ. I did it this afternoon when I was in the hotel. But it's a spiritual exchange. Because we have the prefabricated prayers. But Christ invites us to speak to him like a God and like a friend. Sometimes I discuss with him. He's not answering audible like before. That was only once. Δεν μου πατάει να τον ακούω πραγματικά στα αυτιά μου. Αυτό συνέβη μόνο μία φορά. And sometimes he has very, very dry humor. You can read it in my book. Και καμιά φορά έχει πολύ οξύ χιούμορ. Μπορείτε να το διαβάσετε στο βιβλίο. Yes, you know. So, our God is not like everybody else. Ο Θεός μας δεν είναι σαν τους άλλους. He's professional. Είναι επαγγελματίας. Εγώ θα είχα μια ένσταση, αλλά δεν θα την κάνω λίγο. Νομίζω ότι έχει ερώτηση πώς σε λέτε. Αυγουστίνος, είσαι από πού είσαι, Αυγουστίνο? Είμαι από την Ιγυρία. Από την Ιγυρία. Ναι. Κάνε την ερώτησή σου, σε τι γλώσσα θέλεις να την κάνεις? Αγγλικά. Ωραία, στα αγγλικά θα την κάνεις. I was a Catholic. Ήμουν καθολικός για 27 χρόνια. Ερεύραν, Κατολική. Ήμουν ιερέας. But I'm now Orthodox for 19 days. Αλλά έχω γίνει Ορθόδοξος εδώ και 19 μέρες. The question I want to ask is this. Αυτή η ερώτηση που έχω να κάνω. Fasting and praying. Η νηστεία και η προσευχή. Is it against the church's teaching? In another sense, and on what conditions is it against the teaching of the church?
Και υπό ποιες συνθήκες είναι αντίθετες στα διδάγματα της Εκκλησίας, στις δασκαλίες της Εκκλησίας. Η νηστεία και η προσευχή. Is this fasting and praying against the teaching of the church, or under which conditions is it against the teaching of the church? Well, the church installed fasting and praying, and Christ says very often when there are demons, they can be chased by fasting and praying. I know many Orthodox who don't care for such things. Ξέρω πολλούς Ορθοδόξους που δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. They think they can decide what is good for them and what's not good for them. Πιστεύουν ότι μπορεί να αποφασίσουν τι είναι καλό ή τι είναι κακό για εκείνους. This is self-will. Αυτό είναι η διαβούληση. Lucky I found a wife because I had the same self-will, but she's. Εγώ είμαι τυχερός που βρήκα μια γυναίκα. Chasing it out of me. Την διαβούληση, αλλά εκείνη με κυνηγάει. So we. Either we want to be Orthodox, it's what Father Zacharias tells me all the time. Do you want to be Orthodox or you want to be your own Orthodox? If you want the blessing of the whole church, then belong to the whole church and do it. I say to many times, well, I hope I'll be the next patriarch, I will change some rules. But he doesn't agree. You know, I had such ideas like when the fasting for the Mother of God is 2 weeks, and the Lent for the Apostle Peter and Paul is 6 weeks, something is unbalanced. But I'm not patriarch, so just have to live with it. So we have to do it. The church says, decides like that, and we have to fight sometimes. As I say, I'm not a good Orthodox, but I'm doing it. I'm fighting. I'm doing it. I mean, δεν είμαι καλός Ορθοδόξος, αλλά δίνω τη μάχη μου. Η απάντηση βέβαια και στο ερώτημα έχει και την άλλη πλευρά. Λέει κάπου ο Χριστός ότι ακόμη και τα δαιμόνια νηστεύουν. Η δαιμονική νηστεία είναι κακό πράγμα. Φαρισαίος προσευχόταν. Η φαρισαϊκή προσευχή είναι κακό πράγμα. Αλλά το ερώτημα σημαίνει ότι υπάρχει προσευχή με φαρισαϊσμό και νηστεία η οποία δεν έχει το πρόβλημα της εσωτερικής συντριβής και μετανοίας. Μπορεί να νηστεύεις πάρα πολύ αυστηρά και να κατακρίνεις. Μπορεί να προσεύχεσαι με χιλιάδες βιβλία και η ψυχή σου να είναι γεμάτη άπαρση. Νομίζω ότι είναι σαφές πως ούτε το ένα είναι καλό, ούτε το άλλο. Άλλη ερώτηση. Ορίστε, κοπέλα εδώ. Εδώ πάτε, Τιμόθε. Ήθελα να ρωτήσω, I can guarantee it's demonic in the first gymnastic In India, everything is combined to any god. So these asanas, which we thought which would be gymnastic, it isn't, because it's linked to a Hindu god. Είναι συνδεδεμένες με κάποια ινδουιστική θεότητα. So when you sit and do some so-called gymnastic, εσύ όταν λοιπόν κάνετε κάποια γυμναστική, you open your heart, your soul, to the influence of these energies. Ανοίγετε την καρδιά σας και την ψυχή σας στις δυνάμεις αυτών των ενεργειών. These energies, little by little, want you to get on the second level. Οι ενέργειες αυτές θέλουν σιγά σιγά να φτάσετε και στο επόμενο, στο δεύτερο στάδιο. But even on the first level, they paralyze.
the godly dynamic which is in us. Αλλά ακόμη και στο πρώτο επίπεδο παραλύουν την θεϊκή δυναμική που έχουμε μέσα μας. And divert them in the direction they want, and they are fallen spirits. Και την στρέφουν προς την κατεύθυνση που εκείνοι θέλουν, γιατί είναι πρωτοκόλλητα άλλα πνεύματα. So, it is so widespread now, yoga. Είναι τόσο διαδεδομένη τώρα η yoga. I have written a book about that, and I hope maybe someday will be translated into Greek. Έχω γράψει ένα βιβλίο και ελπίζω κάποια στιγμή να μεταφραστεί και στα ελληνικά. Where in minute detail I explain what really happens in the mind and in the soul when you do yoga. Όπου εξηγώ με λεπτομέρεια τι συμβαίνει στο σώμα και στη ψυχή. But the main thing is, it makes you blind to your sinfulness, which is the real reason for suffering. Αλλά το βασικό είναι ότι μας καθιστά τυφλούς στην αμαρτωλότητά μας, που είναι η πραγματική αιτία για την οποία υποφέρουμε. It makes Christ useless because you do it with yoga. Κάνει τον Χριστό άχρηστο, γιατί το κάνει κανείς με τη yoga. And you know, I'm really scandalized. Fribourg in Switzerland is the most second Roman Catholic city after Vatican. Και σκανδαλίζομαι γιατί το Φρίμπουργκ στην Ελβετία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη με Ρωμαϊκούς μετά το Βατικανό. And there are several Catholic priests. They teach Zen Buddhism and yoga every week. Υπάρχουν Ρωμαϊκοκαθολικοί ιερείς που διδάσκουν Zen Buddhism και yoga κάθε εβδομάδα. In order to become a better Christian. Προκειμένου να γίνει κανείς καλύτερος χριστιανός. Well, as a word game, you can say in French, ce ne sont pas des prêtres, c'est des traîtres. Και όπως λένε στα γαλλικά, δεν είναι ιερείς, είναι προδότες. Yes. Κάτι άλλο? No. Μία γραπτή ερώτηση, ως ότου υποκριθήκε αν που μας στείλανε. Οι ιδέες που πιστέψατε στο παρελθόν έρχονται στο νου σαν να μην γνωρίζετε τα της Ορθοδοξίας. Σας μπερδεύουν, σας βασανίζουν ερχόμενες σαν απάντηση σε ερωτήματα. Είναι φυσικό κάτι τέτοιο οι ενοχλήσεις από το παρελθόν. Είναι αναμενόμενο, θα σταματήσει κάποτε αν τυχόν υπάρχει. So many people who have been doing this similar experiences in Zen, in Buddha or in Hinduism tell me they are still pursued by such ideas. Πολλοί άνθρωποι που έχουν ζήσει κάποιες εμπειρίες στον Βουδισμό ή στον Ινδουισμό μου λένε ότι τους ακολουθούν ακόμα αυτές οι ιδέες. Let me give you my answer for myself. Να σας δώσω την απάντηση για μένα. Not a single time. Ούτε μία φορά, ποτέ. Definitely, totally empty and free from these things. Είμαι εντελώς άδειος και ελεύθερος από αυτά τα πράγματα. Because I have given my life 100% to Christ, and if you leave a little door open, the enemy will attack you by this little door. Γιατί έχω δώσει τον εαυτό μου 100% στο Χριστό, και αν αφήσω μια μικρή πορτούλα, τότε ο εχθρός θα μπει μέσα. And this is the problem with these people. They do it just, well. I don't know, like the first commandment says, with all my heart, all my soul, all my mind and all my strength. That was my conversion. If it's not like that, enemy can attack you and create chaos. It had never happened in 30 years in my life. Δεν μου έχεις δει ποτέ στα 30 χρόνια. Είναι σαν την πρώτη εντολή ότι πρέπει να δίνεις τον εαυτό σου με όλους στην καρδιά, με όλους στη διάνοια. Και ενδεχομένως αυτό έχω κάνει εγώ και γι' αυτό ενδεχομένως οι άλλοι δεν το έχουν κάνει και έχουν αυτές τις ενοχλήσεις. Of course, demons and enemies attack me all the time. This is normal. Φυσικά ο εχθρός και οι δαίμονες μου επιτίθενται συνεχώς. Αυτό είναι φυσικό. But in Essex, I learned the prayer of the heart, the Jesus prayer. Αλλά στο Essex έμαθα την καρδιακή προσευχή. So I just cry on and say, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Και λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. And because I mean what I say, I am on him and not on the other ideas. Και επειδή εννοώ αυτό που λέω, βρίσκομαι μαζί του και όχι στην άλλη πλευρά. I was in a hotel this afternoon where I stay and I was looking for news about the flight to know if there's still the smell. Ήμουν στο ξενοδοχείο το απόγευμα μένω και έβλεπα τα νέα για τις πτήσεις αν υπάρχει ακόμα. And zapping through the channels. Έκανα zapping στα κανάλια. There were two channels with pornography on it. Υπήρχαν δύο κανάλια με πορνογραφία. You know, this is how an enemy attacks us and it's, I think for many people, a big problem. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μας επιτίθεται ο εχθρός και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. You just say, Jesus have mercy on me, and you just go on, and it doesn't touch you anything. Και απλώς λες την καρδιακή προσευχή και τότε δεν σε αγγίζει τίποτα. If we are
still in our self-will, in our own ego, these things will come. Αλλά αν είμαστε, αν κοιτάμε το δικό μας εγωισμό και την δικιά μας θέληση, τότε ο εχθρός θα έρθει, το κακό θα έρθει. All the life of the passions, not only this pornographic stuff, but also money and eating and, I mean, all the rest. Και όλα τα πάθη, τα χρήματα, το φαγητό. You know, our main fight is against the passions. Η μεγαλύτερη μας μάχη είναι εναντίον των παθών. So these attacks are there, but not from my past. This is gone. As good. Αλλά αυτές οι επιθέσεις υπάρχουν, αλλά όχι επιθέσεις από το παρελθόν. As good as I have forgiven that priest who abused me. I am free. Free and free. Εφόσον έχω συγχωρέσει τον ιερέα που με κακοποιούσε, είμαι ελεύθερος, ελεύθερος, ελεύθερος. Η ερώτηση από πίσω. Just getting warm, Mamma Mia. Just getting really warm. Good. Dankeschön. What is? Δείχνετε 35. You look like 35. Said I'm 63 years old, so I'm sorry for asking the question. Said you look like 35. And I do feel like 18 years old. I used to be a teacher, and I'm on retirement. Λίγο πιο κοντά στο στόμα σας. I'm really glad to be in this environment, in a church environment, for the first time. Λίγο στο στόμα σας. Να πλημμυρίζω πραγματικά από αυτή τη χαρά, βλέποντας το διάλογο δύο γυναίκες. By this dialogue which takes place από τη μικρή μου ηλικία. From my very young age. Πολύ, πολύ μικρή ηλικία. Είχα πάντα την απορία. I always had the same question. Πώς δεν γίνεται διάλογος. Διότι... How can there not be a dialogue? Το να φτάσεις να γίνεις χριστιανός είναι μια μεγάλη πορεία, το εγώ στο εμείς. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ουσιαστικά. Χωρίς διάλογο, χωρίς ψάξη, χωρίς αμφισβήτηση. Ο Θεός και ο Χριστός δεν κινδυνεύουν από τις όποιες απορίες, τα όποια διλήμματα. Just God does not, is not the questions. And I think that we have a dialogue here is the way to go, the way to go to Christ. Ο οποίος κάπου έλεγε ότι θα προσφέρει πολύ μεγάλες υπηρεσίες. Εκείνος ο οποίος θα φέρει στην επιφάνεια το πραγματικό νόημα του χριστιανισμού. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι εδώ υλοποιείται. Λοιπόν, νομίζω ότι κάθε εκκλησία πρέπει να έχει ένα χώρο διαλόγου χωρίς σύνορα. Το έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα η κοινωνία μας και πιο πολύ η νεολαία. Η οποία δεν θα εκτρέπεται σε ό,τι σήμερα βλέπουμε να εκτρέπεται και να κινδυνεύει η συνοχή πραγματικά και της ψυχής μας και της κοινωνίας. Εάν έχει ένα χώρο διαλόγου, μπορεί ο καθένας να έρθει στη θέση αυτή που είσαι εσείς και να εκφράσει το δικό του πρόβλημα, διότι ο καθένας κολλάει ένα δικό του πρόβλημα. Το δικό του εαυτό, τα δικά του μηνύματα, τα οποία ανανεώνονται από μέρα σε μέρα. Ωραία. Αυτό που σήμερα εισπράττουμε εμείς πραγματικά είναι σημαντικότατο. Και το εισπράττουμε διότι υπάρχει αυτός ο χώρος και υπάρχετε εσείς με το ανοιχτό πνεύμα, το ανοιχτό μυαλό. Εγώ πραγματικά θέλω να συγχαρώ και εσάς και τον κύριο Κένεθ γιατί είχε την τόλμη αυτά τα βιώματα να τα βγάλει προς τα έξω και εμείς να μπορέσουμε να πληροφορηθούμε και να διαπιστώσουμε από πού μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Έτσι. Να δώσουμε τον λόγο σε κανέναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ μπροστά, πατήρ Θυμωθέ. Was the boy? The question? Yes, boy in the first place. Yes, yes, yes. So,
Thank you, by the way. I'm 65 and I'm also in retirement. But you look 37, while he's looked 35. I'm jealous. Ζηλεύω. Καλησπέρα σας. Άκουσα σήμερα πολλές φορές να επικαλείστε την αγάπη και την έλλειψη αγάπης που σου οδήγησε σε κάποιες πράξεις. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς έναν δικό σας ορισμό για την αγάπη και κατά πόσο κάποιος δικαιοδοτείται με την επίκληση της έλλειψης αγάπης για να κάνει κάποιες πράξεις οι οποίες είναι ντροπιαστικές για τον άνθρωπο και το ανθρώπινο είδος, και θα σε πρέπει να τεχνήσω να πει σατανισμός ή διάφορα τέτοια. Do you think that the lack of love could be a good enough reason for someone to go to act against other human beings, like practicing Satanism, for instance? Yes, yes. Lack of love leads to all different terrible things, yes. The question was, do you think this is justifiable? It's not justifiable, but... We are guilty, and I was guilty. So what is love? I found you read the next edition of Peoples. I was answering the question today. If you take the Corinthians in the Bible, chapter 13, love does not, it's a whole enumeration. And in the place of the word of love, you put your name. Και αν στο αντί της λέξης αγάπη this βάλετε το όνομά σας, best test. Love does not, think θα είναι bad. Το καλύτερο τεστ. So I think, Klaus does not think bad. Oh no, I don't have love, because I think bad sometimes. Η αγάπη ασημονιά, εγώ δεν ασημονώ γιατί δεν σκέφτομαι love κακά. Is, love is, love is, love is, and you think Klaus is. Και αν βάλετε αντί της αγάπης, ο καθένας τον άνθρωπο, Klaus, λέω. Do the test with you and you will see. Κάντε το και θα δείτε. The other, a definition, I would say, love is totally selfless. It's also there. Doesn't look for his own. It's selfless. Doesn't want a reward. I could see that in Mother Teresa. I could see that in Father Sofroni. And the highest point of love is taught by Christ, and was very important for Saint Silouan, the love of the enemy. This shows where we are at. Και το ίδιο στο σημείο της αγάπης μας το έδειξε ο Χριστός, ήταν πολύ σημαντικό για τον Άγιο Σουλανό, είναι η αγάπη προς τον εχθρό. I like, because in human beings you can feel, you can see this dynamic in the search of this eternal love. Every love song on the radio, I love you, you're going to be... Μου αρέσει και μπορεί να δει κάποιος ανθρώπους σε αυτή τη δυναμική, την αναζήτηση της αγάπης. Και βλέπουμε στα τραγούδια της αγάπης που λέει εγώ σ' αγαπώ, εσύ με αγαπάς στο ραδιόφωνο. Σ' αγαπώ eternally, you know. Σ' αγαπώ αιώνια είναι, λένε στα τραγούδια. And after 2 years, it's all rotten and it's all ruined. Και μετά από 2 χρόνια έχει χαθεί, έχει καταστραφεί αυτό. But you can see in such songs the longing for this eternal love. Αλλά σε αυτά τα τραγούδια βλέπετε κανείς την κλίση, την αναζήτηση της αιώνιας αγάπης. So only Christ can fulfill this longing, this true longing for true love. This is love. Και αυτή την αναζήτηση, την κλίση για την πραγματική αγάπη, μόνο ο Θεός μπορεί να την γεννήσει, να την πληρώσει. Ορίστε. Απλώς προειδοποιώ ότι με αγάπη και με κατανόηση για τη δυσκολία και της αναπνοής σιγά σιγά, όχι δεν το λέω για να αγχωθείτε, ότι μάλλον βαίνουμε προς το τέλος, εκτός αν υπάρχει κάτι ακόμη επίπεδο, για να σας προετοιμάσω λίγο το ίδιο. Εγώ άκουσα ότι είπατε ότι ο πατέρας ο Σοφρόνιος σας είπε ότι για να αλλάξεις τους άλλους πρέπει πρώτα να αλλάξεις τον εαυτό σου, να ξεκινήσεις από τον εαυτό σου. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς με την αλλαγή σας αυτή συμπαραστήρατε και άλλους ανθρώπους από το φιλικό σας πρώην περιβάλλον, σατανιστικό, πρωτεστατικό κτλ. With you other people from your environment, this your ex-Satan environment or friendly environment, family, friends and relatives, so have other people changed? Yes. Of course, because I cannot keep my mouth. I'm talking the whole day. I'm talking the whole day, and I'm. I am an
An Orthodox evangelist, sorry. Be sure I'm not a Protestant, because many people actually converted to Orthodox. Through the meeting, from my old environment also. In the beginning I thought I lost 100 friends. From former times when I converted. But then I found 10,000 friends afterwards. And a good number of these old friends came to church. Not all Orthodox, unfortunately, because they are still full of self-will. But the relations are very good, very, very loving relations. And some people entered even monasteries. So God is doing it, so He just uses my big mouth. Μία ερώτηση πίσω και μετά εσύ. Μικρή μάλλον θα είναι. Σύντομη μάλλον. Ο πίσω Κώστα εσύ είσαι. Ναι. La retirer sa main, il y avait deux. Just a quick question. Όχι, στα ελληνικά θα το πεις. Έχω μία ερώτηση. Ίσως είναι και το πονηρό, αλλά με απασχολεί πάρα πολύ και με το ενδιαφέρον. Είπατε πολύ δύναμη μέσα στο πολύ ειλικρινός ότι είδατε αγάπη, το κεντρικό σας θέμα, και στην ημέρα Τερέζα και στον πατέρα σας πρώτα. Για εμάς ο Ορθοδόξος πατέρας σου πρώτα είναι ένας άντρας. Είδατε στο πολύ Τερέζα, είτε την άποψη ότι η μητέρα Τερέζα δεν είναι αγία, γιατί είναι καθολική. Ότι δεν πήγε στον παράδεισο. Το ερώτημα ήταν αν πήγε στον παράδεισο ή πήγε στην κόλαση. Θα μπορούσε κάποιος Ορθόδοξος μεταστραφεί στον καθολικισμό επειδή στην Ορθοδοξία δεν βρήκε την αγάπη και την βρήκε στον καθολικισμό. Επειδή στην Ορθοδοξία ήταν θύμα ενός ιερέα ο οποίος τον κακοποίησε και στον καθολικισμό βρήκε μια μητέρα Τερέζα, θα μπορούσατε εσείς να πείτε ότι αυτό τελικά θα τον έφερνε σε εμπειρίες επαφής με τον Θεό ανάλογες με τις δικές σας στην Ορθοδοξία? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Εσείς τι λέτε? Έχετε βρεθεί πολύ κοντά στα δυο. Orthodox and you had a very troublesome experience, like a violation from an Orthodox priest, and then you converted into Catholic. Mm-hmm. Do you think that by meeting a person like Mother Teresa, as you named it, do you think that then you could have been saved by that? If it had worked the other way around? This is up to God. He can save whom He wants. Αυτό είναι στα χέρια του Θεού να πει ποιον θέλει. The wink in the saucy open. To save. The wind blows where it wants. We cannot direct or command the wind. It means the Holy Spirit. I have known Hindus, Sadhu Sundar Singh. They were guaranteed saved by God. Because he converted. So I let him decide. I think it is possible. Εκείνος θα αποφασίσει. Πιστεύω ότι είναι πιθανό. God creates circumstances. Like when I was going to the first time to communion, it wasn't an Orthodox communion. Ο Θεός δημιουργεί συνθήκες. Όπως όταν με μετέλαβα για πρώτη φορά, η Θεία Κοινωνία δεν ήταν Ορθόδοξη, ήταν προστατική. And when I asked Christ, shall I come or not to the communion? He answered me audible and said, yes, come, I have forgiven you everything. Και όταν το ρώτησα τον Χριστό αν να προσέλθω ή όχι, τον άκουσα καθαρά να μου λέει στα αυτιά, ναι, σου έχω συγχωρήσει τα πάντα. So this is not really Orthodox teaching, but I think by economy, God can in this moment change it, and knowing that later I will join the αυτό δεν είναι Ορθόδοξη δασκαλία, αλλά νομίζω με την οικονομία ο Θεός πρέπει να ήξερε ότι εκείνη τη στιγμή έπρεπε να γίνει και ότι στο μέλλον θα μπορούσα πραγματικά να μεταλάβω του σώματος και του αίματος. But as my request was a serious one for the truth,
it was not a superficial one. It could have well been that through Roman Catholicism I would have come back to Orthodox, but to the true teaching. Αλλά καθώς η αναζήτησή μου ήταν πραγματική και θετική και δεν ήταν επιπόλαιη, ενδεχομένως να ξαναγύριζα και να σωζόμουν μέσα από τον καθολικισμό, να ξαναγύριζα στην Ορθοδοξία και να σωζόμουν. Because if God starts, He will end it. He's always finishing the good points. So I think I would have been re-Orthodoxed. Αν ο Θεός κάτι ξεκινάει, θα το ολοκληρώσει και θα το ολοκληρώσει καλώς και πιστεύω ότι ενδεχομένως να ξαναγύριζα πίσω στην Ορθοδοξία. Because I see in Catholicism, they have the same Bible, but since Vatican II in 1967, they do Zen Buddhism and do such things now. It wouldn't have satisfied me. Στον καθολικισμό, ότι έχουν τη Βίβλα, αλλά μετά τη Σύνοδο την Βατικάν το 1962, κάνουν πρακτικές σε Zen Buddhismού και αυτά τα πράγματα δεν θα με ικανοποιήσουν καθόλου. But God would not be love if He would send all the Roman Catholics to hell now. Αλλά ο Θεός δεν θα ήταν Θεός αγάπης αν έστελε στην κόλαση όλους τους Ρώμα καθολικούς. I'm very happy I'm not God. Είμαι πολύ χαρούμενος που δεν είμαι Θεός. I left the question to him. Και αφήνω την ερώτηση σε εκείνον. Και η κοπή εδώ εσείς, μάλιστα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μας είπατε και μας περιγράψατε την εμπειρία σας με τον διαλυγισμό, πώς δηλαδή βιώσατε την μεταορισμό, αν κατάλαβα καλά. Πώς βιώνετε τώρα, στην υπαρξή σας, τον κύριο σου, τις τέλειες όρμες, τις διαφορές. And so how do you experience, no, you describe your levitation and the experience of levitation. How do you experience now the feeling that you have when you say Kyrios Christelei Somni? Are there differences or similarities? What is the difference? Not the difference, but the difference. You could now concentrate, whereas with meditation you had this... When I have a... Sometimes I have a superficial prayers. This is very difficult, you know yourself, when you practice the Jesus prayer. So when it is by the external circumstances so peaceful, I feel elevated, but not levitated. Elevated. I become very light. Γίνομαι πολύ ελαφρύς. And full of deep love and joy. Και γεμάτος βαθιά αγάπη και χαρά. But I don't look for that even, I just continue. Αλλά δεν είναι αυτό που αναζητώ, εγώ συνεχίζω την προσευχή. Because I'm very afraid, this learned from the Church Fathers, not to cling to any emotional states. Γιατί ξέρω από τους πατέρες ότι και φοβάμαι να μην γαντζωθώ σε κάποια συναισθηματική κατάσταση. So just let go and continue. Απλώς λοιπόν το προσπερνώ και συνεχίζω. Because otherwise it could become sick. Γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει άρρωστο με σειρό. I don't want that. Και δεν θέλω κάτι τέτοιο. Ωραία. Σοκράτης είπαμε εσύ. From now on every question is 10 euro. Κάθε ερώτηση. Είναι 10 ευρώ από εδώ και πέρα. Ένα, δύο, τρία. Θα πω το εξής. Μπορούμε να τελειώσουμε και εσείς που έχετε τις ερωτήσεις, ας μην είναι δημόσιες, δεν πειράζει. Θα μείνει μαζί, μπορείτε να ρωτήσετε και να περάσετε από εδώ πέρα και να πείτε αυτό που σας απασχολεί ή που θέλετε έτσι να καταθέσετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να πω να ευχαριστήσω πρωτίστως τον Κλάους για την ειλικρίνεια και την διαφάνεια με την οποία κατέθεσε σε μας, θεωρώντας μας αδελφούς που μπορούμε να μοιραστούμε το δικό του προσωπικό βίωμα, και αυτό νομίζω ότι αποτελεί πολύ σημαντικό σε σχέση και με αυτό που ελέγχθη προηγουμένως, ότι δεν είναι ο διάλογος, είναι η κοινωνία που δημιουργεί την Εκκλησία. Η κοινωνία είναι πολύ πιο δυνατό πράγμα, είναι ο διάλογος των ψυχών. Έρχεται ένας άνθρωπος και στην ουσία εξομολογείται και μας λέει μετά πώς πέρασε από όλη την πάλι, σηκώθηκε η κυρία και κατέθεσε το δικό της. Είπατε εσείς τα ερωτήματά σας. Και ο ένας παίρνει κάτι από τα δώρα του Θεού που βρίσκονται στην καρδιά του άλλου. Νομίζω έχει έναν πολύ καλό δοξολογικό αγνό λογισμό,
θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε πρωτίστως τον Θεό για την απόψινη βραδιά. Κατά δεύτερο λόγο τον Κλάους, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κατερίνα για την κοπιώδη και εξαιρετική μεταφράση. Άρα σας ευχαριστήσω και τον κόπο που με διακοπήκατε.